Γεια χαρά σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Άλλο ένα αξιριστικό βίντεο, άλλο ένα αξιρίσου σαν άντρας και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί, παιδιά, θα χρησιμοποιήσουμε κάποια προϊόντα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, προβλέπονται πολύ ενδιαφέροντα, όλα ιταλικά. Ιταλιάνοι, λοιπόν, σήμερα θα ξεριστούμε με ιταλικά προϊόντα. Γενικώς, μάλλον θα πρέπει να αυξήσω λίγο τα αξιριστικά βίντεο γιατί, παιδιά, είναι τόσα πολλά τα προϊόντα. Πήρα κι άλλα Χωσέ, Los Cabones de Josera, ισπανικά, καινούργια Phoenix Artisan, αμερικάνικα, Sermonic, ένα καταπληκτικό σαπούνι, θα σας το δείξω όσον ούπο, ολλανδικό, πανάκριβο, εξαιρετικό, πολλά ελληνικά, θα κανονίσω να πάρω τη Λάμδα, την ξυριστική μηχανή, καινούργια Φαένα, καινούργια Πινέλα από τον Ανδρέα, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Σήμερα όμως, είπαμε, θα πάμε προς Ιταλία και θα ξυριστούμε με ένα σαπούνι που πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν παράληψή μου που δεν σας το έδειξα τόσο καιρό. Μιλάω για αυτό εδώ. Η εταιρεία είναι η Extro, extrocosmesi.it, Ιταλία. Το συγκεκριμένο είναι το Felse Biancospino. Biancospino είναι το λευκάγκαθο, λευκό αγκάθι σημαίνει. Σαπούνι, πάρα πολύ ωραίο, δείτε το πως είναι μέσα, μαλακό, αρκετά μαλακό σαπούνι. Νομίζω, παιδιά, ότι αυτή η εταιρεία, αυτά τα σαπούνια, πρέπει να είναι, αν όχι το πιο στην κορυφή, σε ό,τι αφορά τη σχέση απόδοσης τιμής, value for money που λέμε, τουλάχιστον μέσα στην τριάδα. Είναι εξαιρετικά σαπούνια, καταρχήν είναι vegan, vegetarian, δεν έχει κανένα λίπος, τίποτε ζωικό. Είναι φυτικό σαπούνι, είναι 150 γραμμάρια, ml, μιλιγκράμ, δεν είναι, ml μάλλον, ναι, 150 ml. Χρειάζεται πολύ λίγη ποσότητα για να παραχθεί αφρός, οπότε θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο, από χρόνο και πάνω, με μια normal χρήση, 2-3 φορές τη εβδομάδα. Εξαιρετικό σαπούνι, λοιπόν, πολύ καλή αποδοσή του, θα το δείτε σε λίγο. Αυτό είναι, ξαναλέω, το Biancospino, στην καινούργια συσκευασία, με μικρότερο διάμετρο και πιο λεπτό καπάκι. Η παλιά είναι αυτή εδώ. Δείτε τη διαφορά. Είναι μεγαλύτερη διάμετρος του. Γυάλινο και αυτό. Γυάλινο και το καινούργιο. Και το καπάκι του είναι πιο φαρδί λίγο αυτό. Προτιμούσα την παλιά συσκευασία γιατί πολύ πιο εύκολα μπορούσες να κάνεις αφρό. Αυτό είναι το Ποζιτάνο που έχει περγαμόντο και διάφορες περιδοειδή. Πολύ καλό και αυτό, σαπουνάκι. Σήμερα όμως θα πάμε με την καινούργια συσκευασία. Με αυτήν εδώ. Extra Cosmesi, λοιπόν. Biancospino. Μέσα εδώ θα πάρουμε λίγο αφρό με ένα πινέλο που θα πάθετε ήττα. Πολύ αναμενόμενο και πολύ συζητημένο. Στα 17 ευρώ το σαπούνι αξίζει και την τελευταία δεκάρα. Πριν, και για να μην χάνουμε χρόνο, να βρέξω λίγο τη μούρη, ελάχιστα, και θα βάλω ένα pre-save σήμερα και θα σας πω γιατί. Θα βάλω αυτό το προράσο, αυτό είναι το Azure Lime, μια παλιά συσκευασία, είχε και ένα φοβερό σανταλόξυλο με το μεταλλικό καπάκι, δυστυχώς έχει καταργηθεί αυτή η συσκευασία, ήταν πιο ποιοτική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ωραίο lime. Θα βάλω λοιπόν after save, pre-save μάλλον, συγγνώμη. Στα γένεια των τρίτη μέρα πρέπει να είναι σήμερα. Γιατί έχω καινούργια μηχανή. Σήμερα, εκτός από καινούριο πινέλο. Όλα, επαναλαμβάνω, ιταλικά. Το pre-save που έχω να χρησιμοποιήσω καιρό είναι κρεμούλα γιατί το πινέλο μας δεν είναι συνθετικό και πάλι και θα είναι αυτό το αριστούργημα. Ένα κουκλί, ένα πολυσυζητημένο πινέλο, ωμέγα συνθετικό, εύω. Ωμέγα εύω, αριστούργημα, κοιτάξτε εδώ, καμία σχέση με το, είναι σαν και η συμπεριφορά του είναι σαν ασβού, είναι στην ίδια κλάση, μη σας πω, και ένα κλικ καλύτερο από το Τσάμπι 2, το συνδετικό,
στα 70 ευρώ, ενώ το τσάμπι κάνει νομίζω 90, κάπου εκεί. Εξαιρετικό πινέλο, πανέμορφο κουκλί, με την λαβή στα χρώματα της Ιταλικής σημαίας, έχει πάρα πολλές λαβές και άλλες δηλαδή. Και η μηχανούλα που θα χρησιμοποιήσουμε, θα το δείτε και σε λίγο το πινέλο, είναι αυτή εδώ. Η Fatip Special Edition. Πολύ όμορφη μηχανή. Δεν έχω ξυριστεί, την καθάρισα, την έχω ζεστάνει και θα τη χρησιμοποιήσω πρώτη φορά μαζί σας. Έχω φορτώσει μία Perma Sharp, λεπίδα που την ξέρω, στην πρώτη της χρήση, ολόφρεσκια. Αυτή λοιπόν είναι η Fatip, ιταλική μηχανή επίσης, 27 ευρώ, πολύ λίγα χρήματα. Έρχεται σε αυτό το πολύ ωραίο κουτάκι και εδώ βλέπετε έχει άλλη μία πλάκα, άλλο ένα plate που είναι open, ανοιχτού τύπου. Εγώ έχω βάλει το του κλειστού τύπου για αρχή. Αυτά λοιπόν είναι τα προϊόντα. Και εγώ αγωνιώ το ίδιο με εσάς. Ρίχνω λίγες σταγόνες μέσα στο σαπούνι. Ίσα ίσα να το μου σκέψω. Τεινάζουμε το πινέλο και ξεκινάω να φορτώνω το πινέλο μέσα εδώ στο μπολ. Το οποίο είναι αρκετά μικρό. Προτιμούσα, όπως σας είπα και πριν, την παλιά συσκευασία που ήταν πιο φαρδιά, δεν πειράζει όμως. Δεν θέλει και πάρα πολύ αυτό το σαπουνάκι. Φύση. Κάτι πιουρ, κάτι αγνού μυρίζει. Σαπούνι, ωραίο σαπούνι. Για να δούμε τώρα και το πινέλο. Το πινέλο μια φορά το χρησιμοποίησα και έμεινα ενθουσιασμένος με την απόδοσή του. Έχει πολλούς φανς. Και δικαίως. Κοιτάξτε εδώ το σαπούνι με πολύ λίγο φόρτωμα. Να σας στάνω λίγο τα ζαρόμου σε λεπτό, γιατί όση ώρα σας μιλούσα. Ωραία. Λίγες σταγονίτσες. Δεν θέλει πολύ νερό αυτό. Είδατε κατευθείαν. Έχει κάνει αφρό. Πάει προς τη μαρέγκα. Μου είχε λείψει αυτό. Γιατί τα καινούρια τάση στα Artisan είναι και στα Los Jambones de Josera που δοκιμάσαμε και στα καινούρια Phoenix Artisan έχουν αυτή την φόρμουλα που είναι κολλώδη, έτσι γίνεται σαν πάστα και όλα τα σαπούνια τίνουν προς τα εκεί, γιατί εξυπηρετεί τη σαβέτα αυτό το πράγμα, αυτή η σύσταση, λένε. Δύο φορές συμπληρώσα νεράκι, κοιτάξτε εδώ παιδιά, διαφρό με ελάχιστο φόρτωμα, έτσι, και χωρίς μπολ. Και εξαιρετικό άρωμα. Πολύ καλό το σαπούνι και πολύ καλό value for money, είπαμε. Αξίζει και την τελευταία δεκάρα. Και αρκετά μεγάλη γκάμα. Έξτρο κοσμέση. Ευχαριστώ και τον Γιώργο από το Well Saved για το σαπούνι, όπως και τον Απόστολο από το Cosmos Man στη Θεσσαλονίκη για την πινελάρα. Θαύμα, παιδιά. Καμία σχέση με συνθετικό η αίσθηση του. Δηλαδή, αν δεν στο πούν και στο δώσουν, λες, εντάξει, έχω πινέλο ασβού. Τέλεια. Να δούμε τώρα και τη Fatip. Ζεστάνομαι λίγο. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Πρώτη φορά εδώ live μπροστά σας. Perma Sharp Fatip Special Edition. Έξτρο. Bianco Spino. Και πινέλο. Omega Evo.
Πολύ απαλό, παιδιά. Περίεργο, αισθάνθηκα σαν να μην έχω ξηράφι μέσα. Και από ό,τι βλέπω, κόβει. Ωραία την πάτη. Μέχρι στιγμής. Εξαιρετική. Πολύ ανώδυνο. Πολύ smooth. Να πω για τους αρχάριους, θα το πω έτσι, χωρίς να προσβάλλω. Εδώ, στο κάτω χείλος, δεν πάμε από την αρχή. Ας αφήσουμε και λίγες τρίχες, λίγα γένια, δεν πειράζει. Γιατί κινδυνεύουμε να κοπούμε. Στο δεύτερο πέρασμα θα σας δείξω πώς φέρνουμε τα γένια μέχρι πάνω, στο συγκεκριμένο σημείο. Πολύ ήπια, παιδιά. Αλλά ταυτόχρονα κόβει κιόλας, έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Με δύο περάσματα, παπ. Μπράβο. Αποκάλυψη, Φατύπ. Και τζάμπα, 27 ευρώ. Και 6 και 2 κεφαλές. Αυτή είναι κλειστή, η άλλη είναι ανοιχτού τύπου. Και το σαπούνι είναι πολύ ωραίο. Κοίτα εδώ να δεις. Είτε τι βαθύ ξύρισμα, ωραίο, πρώτο πέρασμα. Μπράβο. Απολαυστικό μέχρι στιγμής. Γυρίζει υπέροχα. Αποδίδει υπέροχα. Πινελάρα. Σίγουρα το προτιμώ από το Τσάμπι 2, παρότι είμαι Simpson fan. Γιατί έχει την ίδια απόδοση, αν όχι καλύτερη, 20 ευρώ κάτω. Οπότε, αν θέλετε να ξεφύγετε λίγο στο budget, πάρτε αυτό αντί για το τσάμπι. Αν πάλι δεν θέλετε να ξεφύγετε, υπάρχει το Trafalgar το Simpsons, το οποίο με τα 20 κάτι ευρώ που κάνει, κάτω από 30 από ό,τι θυμάμαι, δεν το συζητάμε. Δεύτερο. Καλή αίσθηση. Η μηχανούλα, μπράβο. Πάει καλά εδώ κάτω από τη μύτη. Εδώ δεν περισσεύει λεπίδα, δεν κινδυνεύεις. Μπαίνει εύκολα εδώ.
σε αυτά τα σημεία. Και αυτό που σας έλεγα πριν, άρα εδώ, πάμε μέχρι τέρμα. Δεν κινδυνεύουμε να κόψουμε κάποιο χείλος, οπότε στο δεύτερο πέρασμα παίρνουμε όλα τα γένια από το πηγούνι, από το κάτω χείλος ακριβώς. Καλή είναι, καλή. Δεν είναι και Rockwell ή Mercury, αλλά τώρα στο δεύτερο πέρασμα δεν ήταν το ίδιο smooth. Αυτό ήταν. Δεν κάνουμε δεύτερο πέρασμα, τρίτο συγγνώμη, κόντρα κτλ. Γιατί είναι, κοιτάξτε εδώ, πάρα πολύ βαθύ, ωραία ολισθηρότητα το σαπούνι, εξαιρετικό αρώμα, αφρό είδατε, σούπερ, μπόμπα ξύρισμα. Λοιπόν, ξεπλένουμε κρύο νερό να κλείσουμε τους πόρους και έρχομαι για τα τελικά συμπεράσματα και το aftershave που είναι επίσης από την Ιταλία. Άψογα. Πάρα πολύ ωραίο. Ανανεώθηκα. Πετσετούλα. Ωραίο, παιδιά. Στο δεύτερο πέρασμα, βέβαια, η Φατίπ δεν ήταν τόσο cool. Πήγε να με ερεθίσει εδώ στα χαμηλά. Εντάξει, σημαίνει αυτό. Καλή είναι πάντως και αν για τα λεφτά δεν το συζητάμε, μια χαρά, η Φατίπ κόβει αρκετά και με την κλειστού τύπου. Στην ανοιχτού φαντάζομαι θα είναι πιο ξουράφη. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Το σαπουνάκι μας για σήμερα ήταν το εξαιρετικό έξτρο, extrocosmesi.it. Well saved, από εκεί θα τα προμηθευτείτε, δεν ξέρω αν τα έχουν και τα άλλα παιδιά. Εγώ πάντως το πήρα από τον Γιώργο, από το Well saved, τον ευχαριστώ. Το pre-save μας ήταν αυτό το προράσο που είχε καταργηθεί, το Azure Line. Το πινέλο ήταν το αριστούργημα, Omega Evo, και σας το λέω εγώ που δεν είμαι fan της Omega. Ουστάρο Simpson, Zenith, Simog, τέτοια πράγματα. Αλλά με αυτό έχω ξετρελάθει, παιδιά, το πινελάκι. Τρίτη φορά το χρησιμοποίησα σήμερα. Μέχρι στιγμής είναι το πιο καλό συνθετικό που έχω δοκιμάσει μαζί με το τσάμπι. Αλλά αν βάλεις τη διαφορά στα χρήματα που είναι 20-25 ευρώ, φτηνότερο το Omega, σαφώς πάμε υπέρ του Omega. Η μηχανούλα ήταν αυτή. Αν το κόστος δεν το επιτρέπει, πάντοτε το Trafalgar ή κάποιο γιάκι. Και η Razor Rock έχει πολλά, θα τα δοκιμάσουμε. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ένα κλικ πιο πάνω. Αυτή ήταν η μηχανή που χρησιμοποιήσαμε σήμερα. Fatip Special Edition. Πολύ όμορφη μηχανή, λίγο λεπτή για τα χέρια μου, λίγο μικρή για μένα. Πολύ ωραία στην αρχή, στο δεύτερο πέρασμα ελαφρά. Σχεδόν δηλαδή, το λέω τώρα με πολύ αυστηρό κριτήριο. Να χαρά ήταν η μηχανούλα. Γενικά για τα 27 ευρώ. Αν πάρετε Fatip, πάρετε αυτή την έκδοση της Special Edition, ψάξτε γιατί έχετε και δύο κεφαλές. Θα έχετε δύο μηχανές και ανοιχτού. Αν αφήσετε πολλά γένια, ας πούμε, κάποια στιγμή, μια εβδομάδα και πάνω, η ανοιχτού τύπου θα τα πάρει πολύ καλύτερα. Αυτά για after save θα χρησιμοποιήσω πάλι τις έξτρο κοσμέση, αυτό που είναι σανταλόξυλο, μερικές σταγόνες να ξυπνήσουμε τα υλικά. Πω 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 πω.
ωραίο κάψιμο, λίγο όσο πρέπει. Και κάτι άλλο έχει, κάτι που γλυκίζει. Περγαμόντο, τι είναι αυτό. Περγαμότο. Τέλεια, παιδιά. Πολύ ωραίο. Όλα τα προϊόντα σήμερα ήταν κορυφαία. Πρώτα το πινέλο, μετά το σαπούνι και η μηχανή μέσα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Έχουμε πάρα πολλά προϊόντα καινούργια. Περιμένω τα σχόλιά σας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα πούμε στο επόμενο Ξηρίσου Σαν Άντρας. Γεια χαρά.